Στις 13 Οκτωβρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, φιλοξενήσαμε τον Δήμαρχο Ζηρού, τον κύριο Νίκο Καλατζή, ο οποίος μεταξύ των άλλων επεσήμανε και την ανάπλαση της πλατείας η οποία βρίσκεται έναντι του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το θέμα αυτό είπε πως για την συγκεκριμένη ανάπλαση υπήρξε αρνητική απόφαση από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το θέμα αυτό έστειλε και ζήτησε να παρέμβει στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Βασίλειος Κόνστα, τον οποίο έχουμε κοντά μας για το θέμα αυτό. Κύριε Κόνστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μία λοιπόν φράση του Δημάρχου, η οποία επέφερε τη δική σας αντίδραση και θελήσατε να παρέμβετε στο κεντρικό δελτίο. Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε περισσότερο? Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι ο κύριος Δήμαρχος Ζηρού, στην τοποθέτησή του, είπε ότι η αντιπολίτευση, εγώ είμαι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος αντιπολίτευσης, είναι εναντίον των αναπλάσεων και εναντίον των έργων γενικά. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Δεν είμαστε εναντίον της ανάπλασης της πλατείας, είμαστε όμως εναντίον με επιχειρήματα, και θα σας τα αναπτύξω στη συνέχεια, του τρόπου και του είδους της ανάπλασης. Δηλαδή, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το έργο, η συγκεκριμένη ανάπλαση, έχει υποβληθεί εδώ και 3 χρόνια. Δεν είναι τωρινό έργο, έτσι δεν είναι? Πριν από τρία χρόνια έχει υποβληθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα Leader. Η μελέτη συντάχθηκε το 2018, ναι, έχετε δίκιο. Εμείς δεν τη γνωρίζαμε. Αναφέρθηκε σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο πριν από 4 περίπου συνεδριάσεις, αν θυμάμαι καλά, και επί της αρχής συμφώνησε να γίνει η ανάπλαση. Περίμενα όμως, αφού ήδη η μελέτη ήταν εγκεκριμένη, να μου την δώσει η δημοτική αρχή, να την μελετήσω και να τοποθετηθώ με συγκεκριμένα στοιχεία. Όχι μόνο δεν έκανε αυτό, αλλά προχώρησε στην κατασκευή του έργου, γιατί ήδη έχει μπει ο εργολάβος. Έχει δημοκρατηθεί το έργο, ναι. Ναι, έχει δημοκρατηθεί και έχει μπει ο εργολάβος και επιτελεί το έργο. Φρόντισα λοιπόν να πληροφορηθώ και να μάθω κάποια στοιχεία. Mm-hmm. Και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Σεπτεμβρίου έθεσα κάποια ερωτήματα στο Δήμο, στον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος μου απάντησε ότι αυτή είναι η αισθητική η δική του και ότι όσον αφορά συγκεκριμένα τον παρουσία ή όχι γεδάτινο στοιχείο στην πλατεία, ότι είναι κάτι που γι' αυτό δεν είναι αξιολόγο. Δηλαδή, η δική σας ένσταση ήταν ότι στη συγκεκριμένη ανάπλαση θα έπρεπε να υπάρχει ένα συντριβάνι? Θα σας τα πω. Ζήτησα λοιπόν τη μελέτη. Μου την έστειλαν με καθυστέρηση 12 ημερών. Κάθισα και μελέτησα και διαπίστωσα ότι αυτά που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο ισχύουν και με το παραπάνω. Και θα σας πω χαρακτηριστικά. Πρώτα. Στόχος της μελέτης, όπως αναγράφεται, είναι η σκοπός είναι η δημιουργία χώρων αναψυχής, καθώς και η αναβάθμιση του υφιστάμενου υπαίθριου θέατρου. Αυτό, με βάση τα στοιχεία της μελέτης, δεν επιτυχάνεται πουθενά. Δεν δημιουργείται κανένας νέος χώρος αναψυχής, ούτε το υφιστάμενο θέατρο αναβαθμίζεται. Το μόνο που κάνουν είναι να βάψουν με χρώμα ένα μέρος του τείχου που έχει το θέατρο. Δεύτερον που διαπίστωσα είναι ότι ξυλώνει το παλιό τσιμέντο και ρίχνει καινούριο. Και μάλιστα πολύ περισσότερα κυβικά. Τσιμεντοποίηση δηλαδή της πλατείας. Αντί να αυξήσουμε το πράσινο, τι κάνουμε? Ξυλώνουμε το τσιμέντο, ρίχνουμε καινούριο. Ξυλώνουμε τις πλάκες, ρίχνουμε καινούριες. Είναι και η αύξηση οι απόψεις αυτές, κύριε Κόνστα, και καλά κάνετε και τις, και ναι, τις λέτε. Προσέξτε, κυρία μου. Η αύξηση που επέρχεται είναι 5,9% επί της συνολικής έκθεσης πλατείας όσον αφορά το πράσινο. Δηλαδή μια πλατεία με 4.500 τετραγωνικά θα έχει πράσινο μόνο το 1/3. Το κατάλαβα, το κατάλαβα και σας είπα. Εκφράζετε τις απόψεις σας και καλά κάνετε. Από εκεί και έπειτα όμως είπατε ότι δεν στεκόσαστε στο έργο της ανάπλασης πλατείας. Σας ενόχλησε περισσότερο η φράση του Δημάρχου ότι σε όλα τα έργα των αναπλάσεων είστε αντίθετοι. Αυτό δεν μου είπατε λίγο πριν? Ναι, αυτό δήλωσε ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Αλλά δεν ισχύει. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Μάλιστα. Να πω μόνο δύο πραγματάκια εν συνομία για την πλατεία και τελειώνω. Έχει τελειώσει αυτό, δεν έχει κριθεί αυτό το έργο? Το έργο έχει κριθεί, αλλά κρίθηκε. Θα το κρίνει ο κόσμος όταν
θα το ξαναδούμε. Εμείς όμως οφείλουμε να πάρουμε μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή η δική μας βαραίνει το μετέπειτα. Γι' αυτό λοιπόν, αφού δεν συμφωνούμε με το είδος της ανάπτυξης, εγώ προσωπικά δήλωσα ότι είμαι αντίθετος με την εκτέλεση του έργου. Mm-hmm. Δεν μπορεί σε μια περιοχή όπως η Φιλιππιάδα, όπου το υγρό στοιχείο κυριαρχεί, πηγές Αγίου Γεωργίου, λίμνη Ζηρού, Λούρας ποταμός, να μην έχουμε ούτε ένα στριβάνι. Αυτό το στριβάνι που υπήρχε με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν λειτουργούσε 7 χρόνια. Τώρα το ξυλώνουν και στη θέση του βάζουν πλάκες. Μάλιστα. Και τσιμέντο. Και ένα άλλο θέμα που δεν το αγγίζουν καθόλου είναι ότι υπάρχουν κάποια δέντρα. Συγκεκριμένα είναι λεύκες. Μιλάτε για το συγκεκριμένο έργο. Εγώ μιλάω για τις αναπλάσεις γενικότερα. Είστε υπέρ των αναπλάσεων, να γίνονται κάποιοι χώροι, να υπάρχει ανάπλαση σε χώρους οι οποίοι είναι κοινόχρηστοι, να δημιουργούνται δηλαδή κάποια ευρυχώρια. Αυτό. Βεβαίως είμαι υπέρ των αναπλάσεων, αλλά η κάθε ανάπλαση θα κρίνεται όσον αφορά το είδος και το τι προβλέπεται. Άλλο θέμα αυτό. Και άλλο θέμα αυτό που συζητάμε. Άρα λοιπόν εσείς δεν είστε αντίθετοι ως προς τις αναπλάσεις, είστε αντίθετοι με συγκεκριμένα σχέδια ανάπλασης που αφορούν την πλατεία. Με το συγκεκριμένο σχέδιο είμαι αντίθετος. Μάλιστα. Και εξηγήσα τους λόγους. Και θα σας πω και κάποια πράγματα για να αποδειχθεί ότι εγώ δεν ασκώ στήρα αντιπολίτευση. Γιατί στήρα αντιπολίτευση ασκεί αυτός ο οποίος λέει συνέχεια όχι. Εγώ Σωστό. Λοιπόν. Τώρα που έχουμε το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα όπου χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για έργα. Υπάρχει επιβολή και εκεί υποβολή έργων. Δεν υπάρχει υποβολή έργων στο Αντώνης Τρίτσης. Υπάρχει, ναι. Η δική σας η άποψη για αυτά τα έργα τα οποία έχουν υποβληθεί? Τα έχω ψηφίσει. Να εκτελεστούν. Θα σας πω όμως ότι εγώ δεν κάνω στήρα αντιπολίτευση και καταθέτω προτάσεις. Για όσους δεν με γνωρίζουν. Βεβαίως. Η ιδιότητά μου ως αντιστράτηγος εν αποσταρτία του πυροσβεστικού σώματος, έχω ειδικές γνώσεις στα θέματα πολιτικής προστασίας. Είχα πει λοιπόν στη Δημοτική Αρχή από το 2019 το Σεπτέμβριο ότι σε αυτά τα θέματα, όποτε μου ζητήσουν τη γνώμη μου, θα είμαι δίπλα να τους συμβουλεύσω, να τους βοηθήσω να προχωρήσουμε. Αυτοί με αγνοούν συστηματικά. Φτάσαμε. Άλλο θέμα αυτό. Τώρα εντάξει, αυτό δεν θα το συζητήσουμε στο κεντρικό δελτίο. Αν κάνω εγώ στήρα αντιπολίτευση που καταθέτω προτάσεις ή αν διοικεί αυταρχικά και χωρίς καμία διάθεση συνεργασίας ο Δήμαρχος Ζηρού. Κύριε Κόνστα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, για τις δικές σας απόψεις, αυτές τις οποίες καταθέτετε και για το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο ζητήσατε να παρέμβετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Μπορώ να πω δύο λόγια πριν κλείσουμε. Μια τελευταία πρόταση. Ναι. Όσον αφορά την πορεία του Δήμου Ζηρού. Γιατί αυτό το έργο είναι ένα και συγκεκριμένο, κατέθεσα τα επιχειρήματά μου, αλλά δεν μπορεί να αγνοεί ο κύριος Δήμαρχος τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις, ούτε εκτελούμε έργα. Είμαστε αντιπολίτευση για να ελέγχουμε, αλλά να καταθέτουμε και προτάσεις. Γι' αυτό και κάποια θέματα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία, γι' αυτό και κάποια θέματα αποφασίζονται ομόφωνα. Θεωρώ ότι αυτό το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, έτσι δεν είναι? Το γνωρίζω. Το θέμα της πλειοψηφίας είναι ένα πικρό ποτήρι. Λοιπόν, η πλειοψηφία την έχει. Είναι μια κουβέντα η οποία σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόνστα. Την πλειοψηφία την έχει ο κύριος Δήμαρχος, επειδή η μείζωνα αντιπολίτευση δεν κατεβαίνει ποτέ πλήρες. Είναι ένα άλλο θέμα που ίσως να μην το γνωρίζετε ότι συμβαίνει. Συνέχεια με 4-5 λήψεις κατεβαίνει η μείζωνα αντιπολίτευση. Οπότε η πλειοψηφία είναι δεδομένη, δυστυχώς. Και γι' αυτό διοικεί τόσο αυταρχικά ο κύριος. Εγώ μιλάω για αποφάσεις θεμάτων. Για αποφάσεις θεμάτων τα οποία έρχονται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα ομόφωνα αποφασίζονται. Όχι, αλλά όταν έχει 13 συμβούλους η Δημοτική Παράταξη και όλοι εμείς οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητοι, μείζωνα και λαϊκές υπήρους, είμαστε 14, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε εμείς την πλειοψηφία. Όταν όμως απουσιάζουν οι 5 συνεχώς από τη μιμίζωνα αντιπολίτευση, χαρίζεται η πλειοψηφία στον Δήμαρχο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λύσετε. Κύριε Κόνστα, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό βράδυ. Θέμα. Εγώ είμαι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ήμουν σε αυτή την παράταξη και διαχώρησα τη θέση μου. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς.